Καλώς ήρθαμε στο σπίτι μας. Όνειρο πολλών ετών και σήμερα είναι η πρώτη μας μέρα. Ένα όνειρο που οι παλαιότεροι από εδώ μέσα, εγώ δεν είμαι από τους παλιούς, αλλά οι παλαιότεροι από εδώ μέσα θα θυμώνται, όπως η Ειρήνη Αυλακίδου, η κυρία Καλκεντινίδου, η Ματίνα είναι και αυτή από τα παλιά μέλη του συλλόγου, η κυρία Ποτουρίδου, ο Χαράλαμπος ο Ποτουρίδης, συγγνώμη αν ξεχνάω και κάποιον, ήταν διακαής πόθος όλων των πολιτείων του Περιστερίου να αποκτήσει επιτέλους αυτός ο σύλλογος τη δική του στέγη. Ευτυχήσαμε εμείς, σαν Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό να πραγματοποιηθεί επί των ημερών μας. Είναι μια συλλογική προσπάθεια όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και όχι μόνο του Διοικητικού Συμβουλίου και όλων των μελών, όσο μπόρεσε ο καθένας από τη δική του την πλευρά, έβαλε ένα λιθαράκι, ούτως ώστε να βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη αίθουσα να λέμε το σπίτι μας. Ένα σπίτι το οποίο το βλέπετε σήμερα σε αυτή τη μορφή, εάν το βλέπατε πριν 3 χρόνια, είχαμε επιτύχει να το δούμε τα μέλη της διοίκησης τότε, που μόλις το είδαμε μας πλάκωσε η καρδιά μας, αλλά μας έδινε φτερά. Και να φανταστείτε ότι τότε, πριν 3 χρόνια, πιέζαμε τον Δήμαρχο και του λέγαμε, ας πούμε, δώστο μας έτσι πως είναι. Όπως είναι, καράγια πει. Εδώ μέσα χορεύανε τα ποτίκια. Δώστο μας και εμείς θα το φτιάξουμε. Ο Δήμαρχος, βέβαια, το σκέφτηκε λίγο διαφορετικά. Μπήκανε μέσα τα συνεργεία του Δήμου, μπήκανε εργολάβοι, κάτι φτιάξανε, αρκετά πράγματα φτιάξανε. Θέλω να σας πω όμως ότι δεν ήταν αυτό το οποίο περιμέναμε. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι κάποια μέλη του Συλλόγου, δεν θα αναφέρω ονομαστικά κανέναν, γιατί σίγουρα κάποιος θα δικήσω. Κάποια μέλη λοιπόν του Συλλόγου αφιερώσαν εδώ πέρα τις μέρες τους, τα βράδια τους, κουράστηκαν. Κάποιες κυρίες του Συλλόγου, όπως η κυρία Κική, εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω την αναφορά, η κυρία Κίτσα, ας πούμε, η οποία πραγματικά αφιέρωσε το χρόνο της και το μεράκι της και ίσως θα τολμούσα να το πω, έκανε μία από τις πιο ουσιαστικές δουλειές μέσα στο Σύλλογο. Αυτές οι κουρτίνες εδώ πέρα που βλέπετε είναι κουρτίνες πουλίτας. Έτσι μας τις είπε τουλάχιστον ο Άκης, ο οποίος είναι ο ειδικός του θέματος. Λοιπόν, ναι. Η κυρία λοιπόν Κίτσα έκατσε, τις έραψε. Από δικό μας λάθος τις είχαμε δώσει λάθος μέτρα και όμως τις ξαναπήρε, τις ξύλωσε, τις ξανάραψε. Αγώκιστα. Αλλά εφόσον ανέφερα την κυρία Κίτσα, δεν μπορώ να μην αναφέρω έναν ακόμα. Τον φίλο μας και μέλος της διοίκησης, τον Χαράλαμπο τον Κλουμπρίδη. Ο οποίος όλα αυτά τα φώτα που βλέπετε μέσα σε κανάλια, ευθυγραμμισμένα, όλες αυτές τις προθήκες, εάν τα βλέπατε πως ήτανε, θα σας έπαινε απογοήτευση. Ο Χαράλαμπος βέβαια ούτε καν ίδρωσε το αυτί του, σήκωσε τα μανίκια του, έκατσε μόνος του εδώ πέρα το πρωί μέχρι το βράδυ και το αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπετε. Να σας πω έτσι για την ιστορία ότι τα ηλεκτρολογικά όταν τα παραλάβαμε ήταν σε αθλία κατάσταση. Το ότι σήμερα βρίσκονται σε αυτόν τον δρόμο βρίσκονται χάρη στον Χαράλαμπο τον Κλουμπρίδη. Πάμε, σε ευχαριστούμε. Ξεκινώντας την αρχή σας είπα ότι είναι το σπίτι μας. Αυτό τι σημαίνει, ότι καλούμαστε, γιατί έχουν να γίνει, δεν τα βλέπετε, αλλά την άλλη εβδομάδα προφανώς θα τα δείτε,
Εκεί πέρα που υπάρχει στο πάτωμα κάτω θα δείτε μία τρύπα. Εκεί πέρα θα μπει μία τζαμαρία, η οποία τζαμαρία θα χωρίζει την αίθουσα χορού από την αίθουσα αναμονής που θα καθόμαστε, θα υπάρχουν τα τραπέζια, γιατί σκεφτόμαστε σαν σύλλογος μεθαύριο να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Όλα αυτά σημαίνουν για το σύλλογο οικονομική αιμορραγία. Εμείς σαν Πόντι και σαν Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε φροντίσει όλο αυτό το διάστημα να έχουμε τα λεφτά για να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Δεν αναγκαστήκαμε να πάμε σε κανέναν να του πούμε δώσε μας, κάνε μας, δράνε μας, γιατί σαν Διοικητικό Συμβούλιο, σαν Σύλλογος, είχαμε κάνει το κομμάτι μας, είχαμε κάνει το νοικοκυριό μας και πραγματικά αυτή τη στιγμή θα τελειώσουν οι εργασίες και θα αφήσουμε και στο Σύλλογο αποθεματικό. Αυτό όμως σημαίνει ότι καλούμαστε πλέον όλοι μας να τακτοποιηθούμε τουλάχιστον οικονομικά, δεν θα έλεγα για το 1918, αλλά θα έλεγα τουλάχιστον για το 1917, να είμαστε οικονομικά εντάξει, θα είναι μια σοβαρή ενίσχυση για το σύλλογο.